Μάρκος εδώ και σήμερα θα σας δείξω πώς καθαρίζουμε ένα καρμπυρατέρ από βρωμιές ή από λάδια ή αν είναι από δίχρονο. Αυτό το καρμπυρατέρ είναι ένα 30, είναι τύπου PWK όπως τα Keichen. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε λίγο βενζίνη, μία οδοντόβουρτσα, ένα πινέλο, ένα κατσαβιδάκι στραβοκατσάβιδο και ένα ίσιο για να λύσουμε τις βίδες, ένα 14-15 γερμανικό και ένα 8-9 νομίζω, ναι, 8-9 για να βγάλουμε το ζιγκλέρ. Ξεκινάμε και λύνουμε τις βίδες εδώ πάνω. Αυτά βέβαια άμα το έχετε πάνω στο μηχανάκι θα το έχετε βγάλει ήδη από το μηχανάκι. Επίσης θα χρειαστούμε και μία λεκάνη, φαίνεται στο βίντεο, δεν χρειάζεται να το πω. Λοιπόν, βγάζουμε εδώ ελαττήριο, slides, τα αφήνουμε μέσα, μετά παίρνουμε το 14 και βγάζουμε τον αέρα από εδώ, αφήνουμε και αυτό εδώ μέσα, μετά παίρνουμε ή το ίσιο ή με το χέρι, άμα το κάνετε έτσι, αυτό είναι η βίδα για το ρελαντί, ξεβιδώνουμε εδώ τη βίδα, βγάζουμε τα ελαττήρια εδώ, τα αφήνουμε κάτω, προσοχή παιδιά να μην χαθεί τίποτα έτσι. Την αφήνουμε και αυτή μέσα και το ελαττήριό της. Ξέχασα εδώ να πω το 17 και λύνουμε την κούπα από κάτω. Ας βγάλουμε εδώ το τσιμουχάκι αυτό. Να τα αφήσω στην άκρη να μην πέσει βενζίνη γιατί θα το κάψει. Και τι κάνουμε τώρα, παίρνουμε το μπετονάκι με τη βενζίνη, παίρνουμε και το πινέλο και ξεκινάμε τώρα. Ρίχνουμε στο πινέλο λίγο βενζίνη. Ωραία. Και ξεκινάμε και το καθαρίζουμε. Και το τρίβουμε εδώ με την οδοντόβουρτσα τώρα. Παίρνουμε και ένα πανί και το σκουπίζουμε ταυτόχρονα. Το καλύτερο βασικά είναι, αν δεν φεύγουν όλα αυτά, να τα αφήσουμε κάπου να μουλιάσει, δηλαδή να γεμίσουμε λίγο βενζίνη και να τα αφήσουμε μέσα. Είδατε, με βενζίνη δουλεύει, με βενζίνη καθαρίζει. Τέλος πάντων, να μην σας καθυστερώ, γενικά θα το τρίψουμε όλο εδώ, θα φύγουν όλα, από ό,τι βλέπετε έχει αλλάξει ήδη χρώμα. Η λεκάνη μέσα έχει μαυρίσει. Θα φύγουν όλα. Τέλος πάντων, ας το σκουπίσω να ανοίξω μέσα και την κούπα να δείτε και μέσα. Και θα σας δείξω στο τέλος πως θα το έχω κάνει το καρμπυρατέρ. Φεύγουν. Βγάζουμε την κούπα. Βγάζουμε εδώ το φλωτέρ. Εδώ έχει ένα πυράκι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Το πατάμε με κάτι να βγει και το σμπρώχνουμε. Τώρα θέλει κάτι ψηλό για να βγει. Εδώ θα χρειαστούμε μία πένσα. Πιάνουμε εδώ, τραβάμε. Βγήκε. Βγάζουμε το φλωτέρ μας. Έπεσε και η βελόνα του φλωτέρ. Την αφήνουμε κάτω. Βάζουμε εδώ το ζιγκλέρ με 6. Ξεβεδώνουμε. Τώρα βγαίνει μαζί με τη βελονοθήκη. Ενώ δεν έπρεπε να βγει. Κοιτάξτε όμως τώρα τι θα κάνουμε. Αφού βγήκε με τη βελονοθήκη, θα βάλουμε εδώ το 10 και εδώ το 6 και θα τα ξεβιδώσουμε. Βγαίνει και το ζιγκλέρ, το οποίο είναι, τι νούμερο, 142. Βγάζουμε και τη βελονοθήκη, την αφήνουμε εδώ μέσα στη βενζίνη. Γιατί δεν βλέπω να έχει κάτι ιδιαίτερο μέσα εδώ. Ας ξεβιδώσουμε και το άλλο ζιγκλέρ του ρελαντί. Να το. Μέσα και αυτό. Ξεβιδώνουμε τώρα εδώ. Δεν είναι όμως σε όλα τα καρμπυρατέρ το ίδιο. Παράδειγμα στο 24 το Keichen που έχω εγώ δεν είναι έτσι. Δεν έχει αυτές τις βίδες. Απλά ήθελα να σας κάνω το βίντεο αυτό. Έτυχε να μου κάτσει ένα καρμπυρατέρ αυτό εδώ και ήθελα να σας το δείξω. Να το.
Και τώρα πάλι ξεκινάμε και καθαρίζουμε. Παίρνουμε πάλι το πινέλο και καθαρίζουμε τα πάντα εδώ μέσα. Ρίχνουμε λίγο βενζίνη. Η οδοντόβουρτσα, παιδιά, κάνει θαύματα. Γενικά, αν έχει πολύ βρωμιά, αφήστε τα μέσα στη βενζίνη. Γεμίστε τη βενζίνη μέσα στη λεκανίτσα εδώ που τα έχετε. Εδώ και το φλωτέρ. Δεν ξέρω καν αν δουλεύει αυτό το καρμπιρατέρ. Και εδώ μέσα καθαρίζουμε την κούπα καλά. Γιατί μαζεύει σαν άλατα ένα τέτοιο πράγμα. Τα καθαρίζουμε εδώ όλα καλά. Τα ζιγκλέρ και αυτά τα αφήνουμε εδώ μέσα να μουλιάσουν λίγο. Αν και κανονικά πρέπει να τα βγάλουμε, να τα βάλουμε κάπου αλλού, για να μην γεμίζουν σκουπίδια τώρα, όπως, γιατί καθαρίζουμε, όπως καθαρίζουμε πέφτουν όλα πάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάω να το καθαρίσω εγώ, να μην σας καθυστερώ. Θα βγάλω όλες τις βρωμιές εδώ από το καρμπιρατέρ και θα έρθω να σας δείξω πώς θα το δέσουμε μετά. Λοιπόν, παιδιά, τα καθάρισα όλα από εδώ, όπως βλέπετε. Γυάλισε το καρμπιρατέρ. Και πάμε τώρα να το συναρμολογήσουμε. Ας ξεκινήσουμε. Παίρνουμε αυτό το κομμάτι. Το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε τις δύο βιδούλες. Εγώ τώρα θυμάμαι ποιες είναι. Βιδώνουμε εδώ τα κομμάτια. Προσοχή με τις βίδες. Μην βάλετε λάθος βίδες και δεν κάνουν. Ωραία. Έσφιξε. Πάμε εδώ. Παίρνουμε τη βελονοθήκη. Επίσης, παιδιά, βελονοθήκες εδώ, ζιγκλέρ όλα. Δεν περνάμε τίποτα από μέσα σε περίπτωση που είναι βουλωμένα. Εδώ δεν ήταν βουλωμένα κανένα. Δεν τα παίρνουμε καρφίτσα να περάσουμε μέσα, γιατί μπορεί να κάνουμε ζημιά, να ανοίξουμε περισσότερο την τρύπα από ό,τι είναι και να έχουμε πρόβλημα να ρετάρει και το οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, στην περίπτωση αυτή, αν είναι βουλωμένα, τα φυσάμε. Ή με ένα κοφλέρ ή με κάτι, ή με το στόμα π.χ. στη χειρότερη λύση. Ας βάλουμε το ζιγκλέρ αυτό εδώ. Βάζουμε τη βελονοθήκη. Παίρνουμε το 10. Σφιγγούμε βελονοθήκη. Καλά είμαστε. Και μετά παίρνουμε το 6. Και βιδώνουμε εδώ. Και το ζιγκλέρ. Καλά είμαστε. Ωραία. Πάμε να βάλουμε και το μικρό το ζιγκλέρ εδώ. Το βιδώνουμε. Πιστεύω φαίνεται εδώ. Παίρνουμε το φλωτέρ μας με αυτή την κατεύθυνση. Όχι έτσι, έτσι. Παίρνουμε τη βελόνα. Αυτήν εδώ. Την περνάμε μέσα. Από εδώ το σκαλοπατάκι. Ώστε να είναι έτσι. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Λοιπόν, πάμε εδώ, το βάζουμε εδώ μέσα στην τροπούλα, το αφήνουμε κάτω και παίρνουμε τον πύρο, το βάζουμε από τη μία μεριά εδώ έτσι, σμπρώχνουμε λίγο ώστε να κεντράρει, σμπρώχνουμε, σμπρώχνουμε, σμπρώχνουμε. Μπήκε το φλότερ, δουλεύει κανονικότατα εδώ, κοιτάμε μία πάνω κάτω αν δουλεύει. Και αφού βεβαιωθούμε ότι είναι κομπλέ και τα έχουμε βάλει όλα, βάζουμε την κούπα μας να μπει εδώ μέσα στην τρύπα. Ωραία, μπήκε. Παίρνουμε τις δύο βιδούλες οι οποίες είναι αυτές εδώ. Βάζουμε τη μία βίδα εδώ. Βάζουμε και την άλλη βιδούλα εδώ. Παίρνουμε τη βίδα από το μείγμα μαζί με το ελαττήριό της. Τη βάζουμε εδώ. Τη βάζουμε εδώ πέρα πάλι.
Ωραία, την αφήνουμε εδώ, την έσφιξα τέρμα. Παίρνουμε τη βίδα από το ρολαντί, πάλι περνάμε το ελατηριάκι εδώ. Τη βάζουμε εδώ έτσι. Παίρνουμε και την τάπα εδώ, από την κούπα. Προσοχή εδώ τις τσιμούχες έτσι να είναι πάνω. Είναι και πολύ ευαίσθητες αυτές. Σφίγγουμε εδώ με το χέρι όσο παίρνει. Παίρνουμε το 17 και σφίγγουμε. Είμαστε ok από εδώ, ωραία. Παίρνουμε τον αέρα μας, τον βάζουμε εδώ πέρα έτσι. Σφίγγουμε με το χέρι πάλι όσο παίρνει. Παίρνουμε το 14, το σφίγγουμε. Όχι υπερβολικά έτσι, γίνει πλαστικό. Με το που πιάσει λίγο. Ωραία. Δουλεύει. Λοιπόν, εμένα δεν έχει βελόνα το καρμπιρατέρ, την έχω βγάλει κάτι, θέλω να κοιτάξω το δικό μου το μηχανάκι με τη βελόνα αυτήν. Τέλος πάντων, περνάμε τη βελόνα εμείς από εδώ μέσα. Μετά περνάμε αυτό εδώ. Το ελαττήριο. Περνάμε το slides μέσα. Βάζουμε εδώ και το καπάκι από πάνω που κλείνει. Βάζουμε και τις δύο βίδες εδώ. Ωραία. Αυτό ήταν το δέσιμο από το καρμπιρατέρ. Βλέπετε εδώ δουλεύουν όλα κανονικά. Καμία σχέση με πριν. Έγινε λες και το πήρες τώρα. Πιστεύω να σας βοήθησε παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Like, dislike αν δεν σας άρεσε. Μία εγγραφή στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram. Μία εγγραφή στο κανάλι μου. Δεν είναι κάτι το δύσκολο, αρκεί να ξέρεις 5-10 πράγματα. Αν είσαι τελείως αρχάριος, τώρα εντάξει, μπορεί να δυσκολευτείς. Αυτό ήταν παιδιά το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.